Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην αποψινή μας εκπομπή. Να θα ρίξω και το τραπέζι. Μια εκπομπή που πάντοτε είναι ευχαρισμένη σε όλους εσάς που μας βλέπετε, μας ακούτε, ενίοτε μας γράφετε. Και θα ήθελα να καλωσορίσω, πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, τη Στέλλα της ΑΗ που είναι μαζί μου απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Στέλλα, για σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Can you guys do a close-up over here? Δεν χρειάζεται, that's okay. Είδες που έχω βάλει ένα smiley face. Αυτό θέλω να, θες να πεις ότι είσαι διπλά χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι τριπλά χαρούμενος που είσαι. Α, τριπλά, το τριπλό, το πώς το δείχνεις. Ένα, δύο μάτια και ένα στόμα, τρία. Λοιπόν, είναι τριπλά. Γεια σου και πάλι. Πόσο καιρό έχουμε να σε δούμε στην εκπομπή? Στην εκπομπή λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Τα εκεί γύρω στα Χριστούγεννα. Να πούμε όμως ότι η σημερινή εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, αφιερωμένη πρώτα απ' όλα σε σένα, που μας βλέπεις, μας ακούς, μας γράφεις. Και εγώ σας γράφω. Σας γράφω στο Facebook, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα το καινούριο, αυτό που έχετε φτιάξει με την Ελένη, το έχετε φτιάξει μαζί. Το προφίλ, ναι, του προγράμματος είναι πραγματικά. Να πούμε και το όνομα, The Greek Program TV Show. Μπορείτε να γίνετε φίλοι, βεβαίως, στο πρόγραμμα, στο προφίλ μας. Μόνο φίλοι, σας παρακαλώ πολύ. Μετά μπορείτε να ξεγραφτείτε, αν θέλετε κιόλας, εντάξει. Μπορείς να ξεγραφτείς από το Facebook, από κάποιον. Δεν το ξέρεις. Έχω τέσσερις πριν να τους διώξω. Λοιπόν, μην τους πεις στον αέρα. Όχι, όχι, όχι. Ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Νίκος. Κοίταξα, μια μέρα όμως, ναι, θα κάνουμε εκπομπή ειδικά για το Facebook. Και θα σας πω πολλά μυστικά. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τη Στέλλα, να καλωσορίσουμε και όλους εσάς που μας βλέπετε σε όλα τα διάφορα μέρη της πόλης απόψε και στα διάφορα μέρη της Μύζωνος περιοχής πρωτευούσης που μας δείτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα αφήσω... Αλλά και στο ίντερνετ όμως, έτσι, για όλους εσάς που μας βλέπετε στο ίντερνετ και με το... Πώς λέγεται, με το... With stream... Γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν και κάποιοι στην Ελλάδα, που είναι εδώ 2 ώρα το βράδυ εκεί. Α, βέβαια. Περίμενα. 2 ώρα το πρωί, εναγωνίως περίμεναν. Πού να ακούσει κάτι, καρδιά σου κάνει μπαμπαμπού. Και ξέρει γιατί, γιατί απόψε θα μιλήσουμε. Έλα, πες και γιατί σε κάτι. Γιατί το είπανε. Πες και σε κάτι, ρε παιδί μου. Με άφησε, τα έχει. Είδε και εγώ πήρα, επειδή δεν με αφήνει η Ελένη, τώρα δεν εγώ σε κάτι. Έστε αποθυμένο, έτσι. Ναι. Όλοι, λοιπόν, και ξανά καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί τηλεθεατές. Είμαστε από σήμερα μαζί και όποτε άλλοτε μου αδειάσει η θέση τη Ελένη. Λοιπόν, Ελένη, γεια σου, είμαι σίγουρη ότι μας βλέπεις. Όχι, θα βρισκόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι, εντάξει. Όχι όποτε αδειάσει τη Ελένη. Λοιπόν, εντάξει τώρα, μα πρέπει όλα να τα σχολιάσουμε. Να πούμε και το μυστικό, θα τη διώχνουμε καμιά αυτό, φορά. Ναι, ναι. Να βλέπει και τον άντρα της. Θα τη λέμε να πηγαίνει να ξεκουραστεί, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στην αγάπη. Και λόγω επικείμενης γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, βεβαίως, έτσι. Η οποία γιορτή είναι την επόμενη Τρίτη, όχι είναι αύριο. Είναι την επόμενη Τρίτη. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, σήμερα προέκυψε η σήμερα δική μας προέκυψε, εκπομπή. Τι έκανε. Ας μπούμε στο πνεύμα από τώρα. Εντάξει, φυσικά στο πνεύμα της αγάπης πρέπει να είμαστε πάντοτε. Δεν έχει σημασία αν είναι το Αγίου Βαλεντίνου ή οποιαδήποτε άλλη μέρα. Η αγάπη πρέπει να μας κυβερνάει, που λένε. Να μας κυβερνάει. Να μας κυβερνάει, βέβαια. Δηλαδή, εσύ πώς την έχεις την αγάπη, δηλαδή έχεις και ένα ορισμό για την αγάπη? Γιατί εγώ δεν έχω προσωπικά, δεν έχω βγάλει ορισμό της αγάπης. Σε όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα 35 χρόνια που ζω. Στην αγάπη δεν νομίζω ότι μπορείς να δώσεις ορισμό. Την αγάπη τη νιώθεις. Ή τη νιώθεις ή δεν τη νιώθεις. Τελείωσε. Εγώ κάποτε ένιωσα, για να ξεκινήσουμε την εκπομπή του Αγίου Βαλεντίνου. Συγγνώμη, πρωτού συνεχίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε. Για ποια αγάπη μιλάμε? Τώρα σήμερα μιλάμε για τον έρωτα, έτσι. Μεταξύ. Α, εννοείς, όχι. Μεταξύ, εννοείς την ερωτική αγάπη την τώρα. Την ερωτική αγάπη, εντάξει. Αλλά γενικώς την αγάπη πρέπει να την νιώθουμε συνεχώς. Αλλά σήμερα όμως θα μιλήσουμε ιδιαιτέρως για την ερωτική αγάπη. Εγώ νομίζω δεν θα μπορέσω να μιλήσω τώρα. Γιατί? Δεν έχω καμία τέτοια. Αποκλείεται. Εμπειρία, αποκλείεται. Να το πω και μία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έχεις καρδιά γκινάρα, παιδί μου. Ξέρεις πώς λέγεται η εμπειρία στα ελληνοαμερικάνικα? Για πες το. Εξπηριότητα. Έχει ακουστεί αυτό. Έχει ακουστεί αυτό. Αν γοστώνει, μας ακούσε. Λοιπόν, είμαστε και. Πώς το λένε. Δεν γελάμε, απλώς το λέμε. Πλάθουμε λέξεις, έτσι. Ναι, ναι, καλά, συνέχεια πλάθουμε λέξεις. Δεν έχεις ακούσει που λέει έχω τα στέκια στην γκρίλα και είμαι στο πόρτσι? Καλά, άσε και πολλά άλλα. Ναι, ναι, μην τα πούμε τώρα αυτά. Δεν είναι του παρόντος. Λοιπόν, για πες μου. Ήθελα να πω λοιπόν ότι για την ερωτική αγάπη και για οποιαδήποτε άλλη αγάπη, εάν δεν υπάρχει σαν βάση η ανθρώπινη αγάπη, τότε δεν υπάρχει καμία άλλη πραγματική αγάπη. Μα δεν νομίζεις πρέπει να υπάρχουν δύο για να υπάρχει αυτή η ερωτική? Όχι, να υπάρχει η ανθρώπινη αγάπη πάνω από όλα. Εννοείς η ανθρώπινη? Βέβαια, να υπάρχει μια ανθρώπινη αγάπη, να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας. Γιατί ο έρωτας έρχεται και παρέρχεται. Όταν λοιπόν τελειώνει ο έρωτας, τι γίνεται? Το μισούμε τον άλλον, τον έχουμε εχθρό, του τον δίνουμε μια κλωτσιά, δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε στα μάτια μας. Έχουμε δει και τέτοια. Καλά, σίγουρα το έχουμε δει, βεβαίως. Λοιπόν,
Έχουμε χρόνο περιορισμένο όμως, γιατί καλά, πέρα... Έχουμε άλλα πέντε λεπτά, θα ανακοινώσουμε τους, δεν ξέρω. Γιατί βιάζεσαι, γιατί θέλω να πω ότι πέρα από τα μυστικά που είπαμε ότι θα μιλήσουμε τις αγάπης... Θα κάνουμε το εξής τότε. Έχουμε φέρει έτσι και δύο υπέροχους καλεσμένους, οι οποίοι ακριβώς θα μας δώσουν καλλιτεχνικά, μουσικοχορευτικά, την έννοια του πάθους και της αγάπης. Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό το πάθος που λες τώρα, ναι, το είδα λίγο πριν που κάνανε έτσι μια μικρή πρόβα. Ναι, πραγματικά. Φαίνεται, είπαμε, δεν κρύβεται. Να το εξής, γιατί θα έλεγα να τους συστήσουμε, να τους καλωσορίσουμε. Και να συμμετέχουν. Και να συμμετέχουν και αυτοί στην κουβεντούλα μας. Καλώς. Ας πούμε στα αγγλικά πρώτα τα ονόματά τους για να καταλάβουν και πίσω από το control ότι τους... Of course, βεβαίως. So, tonight we have with us two amazing artists. Yes. Okay. Το είπαμε και μαζί. Πιάσε κόκκινο. Okay, we have with us an amazing flamenco dancer who is Greek. And she's from my hometown, Thessaloniki. I have to say that, I'm sorry. Anastasia Yendiki. And? With her, we have another amazing artist, but he's a flamenco guitarist, right? And this is Antonio Tiriti. Tran. I'm sorry about that. So, good evening to both of you. Good evening. Thanks for welcome. Well, thank you so very much for being here with us. It was a great, great thing to see you practicing over there. It was like something under fire and on the top. And yeah, on the, I see the fire there. 20% of the max. 20% of the max, okay. Well, first of all, I would like to thank you both that you respond to our invitation, you know, in such a short notice. Well, thank you for inviting us. Of course. You know, well, I have to say that how I met Anastasia. Okay. Yes. Shoot it. See, can I say how? Sure, yeah, okay, of course. Okay, very good. And Sia moved close to my store a few months ago. In May. So one day she stopped by because she thought that it was a Greek store with all these icons. She came in, we started talking, and then I said, I think you asked if I'm Greek, right? Oh, yeah. And what did you say? No. Of course. It was a rhetorical question. Yeah, with my accent, you know, nobody can understand that I'm Greek. But also the store, it looks like it could be in the middle of Thessaloniki. You know, no kidding. The Byzantine Thessaloniki, yes. Of course. Or the Byzantine side of Boston. You can say that, yeah. This is the Byzantine side. I like the that. Side, of Cambridge, side, yeah. Yeah, that's nice. That's nice. And anyway, she told me that she works at Mass General. Right. She has a PhD in electrical engineering. Yes. Can you imagine that? She was telling me that. Yes. Yeah. And she's electrifying everybody with her dance. Okay, nice to meet you. Whatever, you know, we changed phones. So one day she sent me a text message. She goes, you know what? If you want, you can come to Barlola to see a performance of flamenco, whatever. But she didn't tell me that she was dancing. Do you guys perform together at the place? Yes. Yes. Why don't you tell us a little bit? Where is that place? Yeah. And do you do it often? What's happening? Go ahead. It's at Barlola, which is on a... Barlola? Yep, the corner of Commonwealth and Dartmouth. Okay. And so there's a flamenco show there every Sunday night at 8 o'clock. Uh-huh. And does it last only for... is it for a short period of time? Where is it? It's it go through the night? How do you do many sets? What do you guys do? No, it's just one set. It's one set. One set? Yeah. From 8 o'clock? Yeah, it's usually around an hour long. Ladies and gentlemen, write it down. Bar Lola, 8 o'clock on Sundays because... Give us the address. You're going to, you know, we'll get... Okay. It's the corner of Commonwealth and Dartmouth. Yes. Very close to the Copley T. Commonwealth and Dartmouth. Dartmouth is A, B, C, D. Right. In a fourth street from the Common. Because I've been there, you know, finally I went there. You not did. That night, another time. And no, but you know what? When what? I walked in, I couldn't recognize Anastasia. Why? She's a beautiful girl. She was transformed, you know, when she came to my show, you know, she was in plain jeans. She was in a plain jeans. Exactly. So I kept asking the waiters, please tell me her name. I want to make sure, you know. She was amazing, but, you know... So, Anastasia, you are an electrical engineer, right, and you have a PhD in electrical engineering. And you were telling me out on the
on the hallway that you work for... I work for Mass General. For Mass General, and you're doing research? I do, yes. I do research in brain imaging. In brain imaging. That's very, very impressive. Yeah, but we want you to tell us how you ended, you know, up dancing flamenco. That was the thing, and I know that our gentleman, I mean, the gentleman that's escorting her, he's a professional musician, right. You have studied. Tell us about your music career. I want to talk about the profession first, and then about the... Did you study only... did you study guitar? What did you do? I played other types of guitar before. Oh, you did? So it wasn't until 3 years ago that I started flamenco. Because for me, flamenco is the most beautiful, complicated, and you know, it's something. It's really, really there, you know. And now you are pursuing a career in just music. What do you do? Mm-hmm, yeah, just so you know, this is my day job and night job. That's nice. That's nice. So let's go to your night job now. What's happening? How did you decide to do all this? Probably you were dancing ever since you were a little kid. Yes, but informally. I didn't have any formal dance experience. Uh-huh. My only experience was, you know, in Greece, in dancing in bars. Why not? You know, tables on the bars? What on do you mean? The tables, on the bars, you know, just like everybody else there, right? But I didn't have any formal dance experience. But I did see a flamenco performance while I was in Thessaloniki, my last year there. Because I was taking Spanish language classes, and my teacher invited me to see a show that they had with, it was a school, a Spanish flamenco school, and the students were giving a performance. So I went and I saw it, and I thought, that's something I would like to do one day. And it stayed in the back of my mind. Then I went to Michigan to grad school. There was no opportunity to do that. And then when I moved to Boston, I met Lauren O'Donnell, who is a fellow researcher in brain imaging, but also a longtime flamenco dancer. And it was just around, it was just a coincidence that just around the time that I was thinking of taking classes, she had just come back from spending a year in Spain, and she had just started giving classes. So, and I met her at a seminar at MIT. So you've been dancing since 2005? Actually just 3 years, since 2009. 2009. Yeah. That's very impressive that in 3 years, you know, from wherever I saw. It was how do you combine those contradictive, you know, subjects? Well, for me, it's the only way to survive, because I don't think I could handle being with only with scientists or mm-hmm. only with artists. So I need both She's of those. Bouncing. For a balance. Balance. Yes. Yes. That's what I was thinking. She's bouncing actually. Between them. Yeah. No, this is what I was thinking. This is so nice. Yeah. So let's change a little bit. We will come to that on the floor. Okay. Let's change a little bit what the upcoming Tuesday after, Valentine's Day. First of all, you have a date for that day, if you don't mind me being... No, I don't, actually. How about you? What no me? Dates? What? We're you want to be my date? Do you have a date? No, I'm asking. Do you have a date? Both of next you guys are married, by the way, so... Who is married? Both of them, right? That's okay. We'll take our wives the next day. I knew about Thanasis and know about Antonio. Yeah. Antonio, you're married? Yes. How many years? We've been together 5 years now. 5 years? After 4 years, you're doesn't count. Okay. So, what do you think about love? Are you still in love? Love? We weren't prepared to answer that kind of question. So, what's love for it's you? It's a spontaneous, you know, answer. Okay, so we're gonna go all together. But, you know, yeah. What love is? So, what's love for you? And we're not talking about the, you know, the actual love, like the love. You know, we're talking about the love that you're talking about. The romantic love. It's nice. Well, nice. Besides that. This is getting very personal. Yeah. Getting personal. Okay, we're not going to get personal. Okay, λοιπόν, θα σου πω εγώ τώρα. Ξεκίνησε να λέω πριν και με έκοψες και με έβλεπες έτσι από όλη μου τη σειρά. Για πες μου, τι είναι αγάπη για σένα. Τι είναι αγάπη για μένα. Όχι, θα πω κάτι άλλο. Είπαμε ότι θα πούμε για τα μυστικά της αγάπης. Κάτσε, πρέπει να μου πεις τώρα για το τζατζίκι, τι το κάνει. Λοιπόν, περίμενε, για τα μυστικά της αγάπης θα τα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν μυστικά στην αγάπη.
Ξέρεις γιατί. Τι υπάρχουν, αλήθειες μόνο. Περίμενε, φυσικά αυτό είναι αλήθεια. Ότι όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, υπάρχουν και αλήθειες. Αλλά η αγάπη είναι το ίδιο το μυστικό. Love is the secret. There are no secrets in love. Love is the secret. The secret is to fall in love. Since you fall in love, you are really in love, you know, everything else is, you know, in front of you, is revealed. Yes, I've been in love with sailing ever since I was 12 years old. Yeah? That doesn't give me any... It gives you pleasure, excuse me. A lot of but pleasure. Now we're talking about love between human beings, okay? Okay. All right, so... And, να σου πω κάτι. Για πες λοιπόν, μου. Στα ελληνικά τώρα. Στα ελληνικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει δικαιολογία να πει κανείς ότι «Α, εγώ δεν ξέρω πώς να αφαιρθώ σωστά στην αγάπη ή στον έρωτα». Αυτά, συγγνώμη, είναι... Αυτό είναι αλήθεια που λες, γιατί άμα είσαι ο εαυτός σου... Άμα νιώθεις πραγματικά αγάπη, η αγάπη σε οδηγεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμη και δεν το κάνεις άψογα, τέλεια, σημασία έχει το κάνεις από την καρδιά σου και το κάνεις με καλή διάθεση. Κάποτε ρωτήσαμε ένα φίλο, όταν ήταν και αυτός πιτσιρικά, όταν είμαστε όλοι πιτσιρικάδες, πριν από μερικές εκατότητα ετηρίδες, και του είπαμε ότι ήταν ερωτευμένος με ένα κοριτσάκι και λέει ένας φίλος, λέει για να καταλάβεις, λέει ότι είσαι ερωτευμένος, λέει το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς, λέει το πρωί όταν ξυπνήσεις, πρέπει να είναι αυτή. Έτσι, λέει και το τελευταίο πρέπει αυτός. Να κοιμηθείς. Τι λες, εγώ βάζω το ρολόι να ξυπνήσω μια ώρα, λέει νωρίτερα, γιατί σκέφτομαι μια ώρα περισσότερο. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Θα είμαστε 15-16 χρόνια. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και εγώ ερωτεύτηκα κάποτε ένα κοριτσάκι 15 χρονών, εγώ ήμουν 17. Νομίζω ήμουν αδερφή. Θε να πει, ήταν η μοναδική σου αγάπη ή όχι, η πρώτη σου αγάπη. Ήταν η πρώτη μου αγάπη. Α, εντάξει. Η οποία βεβαίως δεν έγινε και τίποτα γιατί ούτε με ήθελε, ούτε πώς το λένε. Ούτε τη ακούμπησα και το χέρι. Πλατωνικά. Ποτέ. Δεν ξέρω, ο Πλάτωνας έκανε καλύτερα πράγματα νομίζω. μην το λες. Λοιπόν, γιατί αυτοί είχαν και άστο το πλατωνικό. Μην το πάμε εκεί τώρα. Λοιπόν, και έτσι μου έμεινε αυτό το πράγμα, έτσι, πώς το λένε. Σου μείνει αποθυμένο δηλαδή. Όχι αποθυμένο. Απλώς μου δηλαδή ότι δεν βρήκα ανταπόκριση, ρε παιδί μου, σε αυτήν την αγάπη. Η οποία ήταν και από τότε ψάχνεις δηλαδή την ανταπόκριση. Όχι, στην όχι, αγάπη. Όχι, όχι. Πες μας ψάχνω να την ξέρω, ψάχνω να την βρω εδώ πριν. Όχι, απλώς λέω ότι δηλαδή αυτή η αγάπη. Στο Facebook. Δεν υπάρχει ούτε στο Facebook. Μου το έχουν πει. Έψαχνα γιατί. Δεν ξέρω, α είναι καλά το κοριτσάκι αυτό. Τι κοριτσάκι, εγώ είμαι 55 τώρα, θα είναι 53 αυτή. Κάτσε, κοριτσάκι είναι ακόμη. Συνεχίζει. Καλά, μια χαρά είναι το κοριτσάκι. Καμία ανταπόκριση. Γι' αυτό και μετά δεν κατάφερα να αγαπήσω ούτε να με αγαπήσουν. Δεν μου λες. Τα δώρα της αγάπης, τα δώρα στους ερωτευμένους. Εγώ ξέρω μόνο τα δώρα που πήγαν τρεις μάγοι. Έλα τώρα, μην γίνεσαι πεζός. Εντάξει. Για πες μου, τώρα πες μου για τα δώρα. Τι, εσύ να μου πεις, δεν κάνεις δώρα εσύ στην γυναίκα σου, ας πούμε, ή στο κοριτσάκι που είσαι ερωτευμένος, δεν έκανες δώρα. Κοίταξε, εξαρτάται πώς έχει. Όταν είναι μια. Όταν μιλάμε για συζυγική αγάπη. Ναι. Αν εμφανιστώ εγώ τώρα με λουλούδια στη γυναίκα μου, θα με διώξει. Θα μου πει πώς ήρθε τώρα εσένα η όρεξη, δεν έχει πάρει. Άρα κάτι μαγειρεύει. Ναι, κάτι οπότε καλό θα ήταν να πάω με κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πας κάτι όχι, που νομίζω ότι δεν της αρέσει. Μάλιστα από τα ταξίδια. Από τα ταξίδια είναι πάνω από καρδιά. Από τα πολλά μου ταξίδια που κάνω, όπως ξέρεις, πραγματικά πάντα όλο και κάτι τη παίρνω. Ένα μυστικό, από το κάθε τόπο. Ναι. Παίρνω στην κόρη μου, παίρνω στον αδερφό μου, προ τη μητέρα μου. Κοίτα, να δεις πάλι που το γυρνάει στην κόρη, στην αδελφό, στη μητέρα. Η αγάπη γυναίκα σου, παιδί μου. Ναι, όχι, έρωτα μιλάμε τώρα. Καλά, σε αυτήν παίρνω κολόνιες, τέτοια πράγματα. Όλο κάτι, πώς τα λένε. Αφού έχουμε φτάσει σε σημείο, δεν ξέρουμε ποιο είναι, πού το πήραμε, από πού και ποιο. Άσε. Αλλά τη λούζεις δηλαδή με δώρα. Δεν τη λούζω. Όχι, όχι. Δεν τη λούζω. What do you think about gifts? Gifts? Yeah. Gifts to the beloved one. I think that gifts should be given whenever someone feels like it and not on a specific day every year. This is true. This is true. I agree with you. But yeah, I saw something. You know, I felt like I'm buying it for you. Right. Not because it's an obligation, because you have to. Well, I don't think we're talking. You're right, but I don't think we're talking about obligation. Yeah, actually, no. But actually, even on birthday, okay, right. You give a special gift. Sure. Yeah. Sorry. There are some things. You give gifts every day, but on birthdays or any other special occasion, you give something special, right? So on Valentine's Day, what would you give, or what would you expect to be given? Stop. On Valentine's Day, what do you expect to get or what you would like to give? Yeah. Να δώσω μερικά αυτά. Δώσε, για να δούμε, μια κυρία, καλή ιδέα. Λέει μια κυρία στις άλλες, δεν είναι από άντρες, από γυναίκες προς γυναίκες. Mm-hmm. Ξυπνήστε, λέει, νωρίτερα από εκείνον και φροντίστε να έχετε προμηθευτεί τα υλικά του αγαπημένου του πρωινού. Mm-hmm. Δηλαδή, παρουσιάστε το με έναν τρόπο που θα του δείξει ότι η μέρα ξεκινάει με μια έξτρα δόση, δεν λέει τη δόση, αλλά αγάπης.
Δείτε για παράδειγμα μία ιδέα για όσους είναι φαν του γερού πρωινού με αυγά και λουκάνικα, ξέρω εγώ. Δηλαδή όλο τον υπόλοιπο χρόνο τον άνθρωπο τον αφήνει νηστικό το πρωινό. Ξέρω, έτσι λέει εδώ, εντάξει. Επίσης λέει βάλτε τον πρωινό καφέ σε δύο κούπες με σχήμα καρδιάς. Και πού να ψάξει το βρει τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει. Έλα, άμα ψάξει, θα τα βρει. Θα το περιμένεις... Η αγάπη μου σε οδηγεί και τα βρει όλα. Λέει ξυπνήστε το πηγαίνοντά σου το πρωινό στο κρεβάτι. Αν έχετε προνοήσει και έχετε αγοράσει κάποιο δωράκι, δώστε τούτο. Δώστε του, μόλις το ξυπνήσετε, ακουμπήστε το δίπλα στο μαξιλάρι του για να το δει μόλις ανοίξει τα μάτια του. Αυτά τώρα είναι δώρα συγκεκριμένα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, για το Αγίου Βαλεντίνου είναι αυτό. Γράφει κυρία προσκυρία. Συμφωνώ, συμφωνώ. Επίσης λέει να... για το δείπνο. Επιλέξτε ένα καλό κρασί που θα συνοδεύσει το δείπνο σας. Καλά, άμα τα κάνεις όλα αυτά, αυτό τα φέρει τελικά. Εντάξει, αυτό θα κάνει μετά. Τι. Φροντίστε ήδη ακόμη στο πεζού να αποπνέει τον ερωτισμό που επιβάλλει η μέρα. Ναι, ναι. Αυτό δεν το πιάνω, αλλά εντάξει. Λίγα αρωματικά κεριά, λίγα κόκκινα τριαντάφυλλα και λίγη απαλή μουσική θα βοηθήσουν. Ναι, ναι, ναι. Τα κλασικά. Κοίταξε να δεις, το παραδοσιακό είναι και το πιο ασφαλές, έτσι. Χωρίς συζήτηση, αυτό το πιστεύω. Ναι, 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 ναι. It's the most safe thing, alright? So, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι όταν κάνουμε δώρα, όπως είπε και η Αναστασία, τα κάνουμε γιατί το αισθανόμαστε. Γιατί είναι από την καρδιά μας και γιατί είναι μια υποχρέωση. Και κάτι πολύ σημαντικό. Που το έχω συνειδητοποιήσει έτσι μέσα από προσωπικές μου εμπειρίες. Ποτέ, ποτέ να μην κάνουμε δώρα λιγότερης αξίας από αυτή που μπορούμε να διαθέσουμε πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μιλάω να είναι πανάκριβα τα δώρα, αλλά ποτέ όμως ενώ έχεις δυνατότητα να κάνεις αξία, να κάνεις ένα δώρο αξίας, ξέρω εγώ, 10 δολαρίων, μην ψάξεις να βρεις το φθηνότερο για να γλιτώσεις χρήματα. Αυτό δείχνει μιζέρια και δείχνει μιζέρια ψυχής πάνω. Προσέξτε, αγαπητοί φίλοι, γιατί σας βλέπω τις γυναίκες σας όλες με πόρση. Λοιπόν, το δώρο παίρνει την άβρα του δωρητή. Με ό,τι διάθεση, λοιπόν, με ό,τι συνέστημα το δώσουμε, το αγοράσουμε, με αυτό θα πάει στον παραλήπτη. Ας προσέχουμε, λοιπόν, πώς δίνουμε τα δώρα μας. Ακόμη και την επιλογή. Και λέει αν έχουμε διαθέσει χρόνο, αν έχουμε διαθέσει και χρήμα, καλή διάθεση κτλ. Όλα αυτά περνάνε στο δώρο, φαίνονται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι φορές που κάνεις ένα δώρο που είναι πανάκριβο και στο δίνω και θες να το πιάσει, παιδί μου. Το αφήνει στην άκρη. Νομίζω ότι σε καίει, σε ζεματάει. Για να ρωτήσω τα κορίτσια, ποιο ήταν το καλύτερο δώρο που σας έχουν κάνει ποτέ, όχι μόνο Αγίου Βαλεντίνου. What was the best gift that you ever got from. It's hard to tell. From a man, not from a woman or something. Right. Okay. It doesn't have to be a Valentine's. No, just a nice gift that, you know, it doesn't have to be expensive, nice. That's something that you really. For me, it's more about the moments that you give to the other person than about the actual gift. The actual. So those are the kind. Those are. That's what I. That's what would you count more? Yeah, but when they come with a little something, you know, it's not bad. Everything, you know, shows. I don't want to ask about the moment, so might as well tell me. tell me about an actual deal. Okay. Θανάση, βλέπω ότι it's almost 7:30. Okay. Θέλουμε να απολαύσουμε το χώρο, έτσι να πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. So, okay. Τι δώρο έχω πάρει εγώ? Τι είναι το καλύτερο δώρο που έχεις πάρει εσύ? Ό,τι γίνει από καρδιάς από κάποιον. Ό,τι κάποιος μου έχει δώσει μέσα από την καρδιά του και το ένιωθε. Και αν κάποιος έδωσε όλη του την καρδιά, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Καλά, φυσικά, δεν το ζητάμε. Αλλά να πω και κάτι άλλο, έτσι. Σας παρακαλώ, σε τέτοιες μέρες ρομαντικές, μην δίνετε πεζά δώρα. Όπως εγώ κάποια στιγμή μου έκαναν δώρο ένα κουτί με εργαλεία. Το οποίο, όχι ότι δεν μου άρεσε. Τι εργαλεία, εργαλεία για επισκευές. Γιατί ξέρουν ότι μου αρέσουν οι επισκευές. Ναι, μου αρέσουν τα εργαλεία. Φυσικά και μου αρέσουν. Αλλά όχι εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα πριν πάμε, before we go to a break, να πούμε. 5 αντρικά λάθη την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Το γράφει πάλι η κυρία. Λάθος πρώτο. Ξεχνάει, λέει, τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου από μόνος του. Νομίζει δεύτερο, πως με ένα αρκουδάκι καθάρισε. Τρίτο, επιμένει να σου λέει πως η γιορτή αυτή είναι τέχνασμα για να πλωτίζουν κάποιοι έμποροι. Ναι. Τέταρτο, σου εύχεται μέσω γραπτού μηνύματος email. Και πέμπτο, περιμένει να κάνεις όλο το σχεδιασμό της ημέρας εκείνης και εσύ και μόνο εσύ. Συμφωνώ. Ladies and gentlemen, we'll take a very, very short break. We will come with something exquisite. So stay tuned. Thank you very much. We'll be right back. Γυρίζουμε. Thank you.
Πέστε μας, αυτό ήταν το πρώτος χορός. Yes. Dance. This is the first dance. There a name for this dance? Yeah, so this is Tientos Tangos. This is the name of the type of flamenco. Take a breath. So we're gonna have a second one? Yes, we're gonna have a second one. And right the now. Name? Yes. So the second one is called Solea por Bulerias. And just to explain a little bit, the first dance that you we can speak saw, a little bit on my mic here. Oh, sure. The first dance, that was a Tientos Tangos, and it's the music is in fours, and in the second dance that we're going to see, the music is in twelves. So it's kind of unusual for Western music standards where everything is in fours. Okay, then we'll then see you that, will teach us, and then you're going to teach us. I'll how's do that? My best. Okay. Thank you.
both of you. Congratulations to both of you. As you are amazing. Tell me something. How many calories do you burn in this dance? I never measured them. I should, actually. Yeah. Is there like something, some bracelet I can wear to measure that? Maybe. I don't know. Well, that would be a nice It's more thing. Mental calories that I lose, you know? That's that's a nice part-time job. Lose calories with me, you know? I'm going to show the Thanasis a couple of steps. Oh, of course, yeah. You want to show me? Real quick, because we don't have much time. Yeah. Let me show you my steps now. Oh, first you're going to show your... That's very good for a beginner. Nice. Did you play something today? You know that Thanasis is a musician. I know. I'm a drummer, that's why I can do this. Oh, okay. Yeah. So, can you play something for me? So imagine that you're holding a big ball. Right here? No, out here. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω την κοιλιά. Big ball είναι η κοιλιά. Okay, so you don't want to break this, okay? You don't want to straighten your arms and you don't want to bring them too close. Okay. So now they're up here. I have to see that. And when it reaches the midline, you bring it up. And you have to look like you really mean it, okay? And now the other side. I mean it. Okay. One more time. And you guys over there can say ole. Ole! Nice. So now let's try to add some feet to that. Θέλουμε κάτι πιο γρήγορο τώρα. Κάτσε το παρα... πώς το λένε. Okay, so now since I saw that you like the footwork, let's do some footwork, okay? Okay. Heel. Είναι λαστιχένιατα. Είναι λαστιχένιατα. I know, that's okay. Okay. So, flat. Flat. Heel. Heel. The other side. Thank you so very much. You need coordination. Bravo. Αναστασία, πες μας δύο λόγια για το φλαμέγκο. Τι είναι φλαμέγκο? Νομίζω πως έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Πρέπει η Αναστασία να μιλάει κοντά μας, γιατί δεν έχει μικρόφωνο. Ποιος θα την διεκδικήσει, για πες μας. Can we have a mic for Αναστασία? Can we come closer? All right, we come here. Can you hear us like this over here? Can you hear Αναστασία? The microphone. Oh, we can use that mic. Okay, hold on a second. Hold it like that, don't hold it too close. Ωραία. Like that. Ωραία. Το φλαμέγκο λοιπόν είναι παραδοσιακός χορός από τον νότο της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία και προέρχεται κατά βάση από τους Τσιγκάνους και είναι πιο κοντά, θα έλεγα, σε σχέση με τα ελληνικά, με την ελληνική μουσική, είναι στο ρεμπέτικο, γιατί οι Τσιγκάνοι και αυτοί είχαν μια δύσκολη ζωή και θέλανε να τραγουδήσουν για τα βάσανα της ζωής τους κτλ. Και ήταν ένα είδος μουσικής που στην αρχή ο υπόλοιπος κόσμος το έβλεπε σαν παρακατιανό. Επειδή βασανίζαν τα πόδια τους. Άρχισε σαν τραγούδι μόνο, μάλιστα, το φλαμέγκο. Μάλιστα. Μετά προσθέθηκε η κιθάρα και μετά ο χορός. Τέλος ο χορός, ναι, έτσι. Ναι. Η οποία κιθάρα είναι υπέροχη στο φλαμέγκο. Είναι, πραγματικά, είναι πραγματικά υπέροχη. Όχι ότι δεν είναι υπέροχος ο χορός, είναι το Πες μου κάτι, φαντάζομαι ότι κάθε κίνηση σημαίνει κάτι. Δεν είναι τυχαία, έτσι δεν είναι? Οι κινήσεις πρέπει να πηγαίνουν με την μουσική. Και κατά βάση τη πιο αυθεντική του μορφή, το φλαμέγκο είναι αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή, αν ξέρεις τη δομή της μουσικής, μπορείς να αλλάξεις τις κινήσεις και την ώρα που χορεύεις. Και πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τους χτύπους. Είδα. Πρέπει να έχεις παπούτσια που να κάνουν θόρυβο. Ναι, εντάξει, εντάξει. Mm-hmm. Για να δούμε. Αυτά είναι δηλαδή καθαρά. Οπς. Έχουν καρφιά από κάτω. Να σε πατήσει με αυτό, μάλιστα, δηλαδή. Βλέπω, ναι, ότι εδώ είναι, βλέπω ότι το παπούτσι εδώ είναι. Άμα σε πατήσει, είχαν. Μόνο σε κλωτσίσει. Είδα συγκεκριμένες κινήσεις που μου έκανε εντύπωση. Όταν χτυπούσες το σώμα σου, αυτό τι σημαίνει? Κοίτα, γενικά ο κάθε ρυθμός στο φλαμένκο και το κάθε διαφορετικό κομμάτι έχει και ένα διαφορετικό συνέστημα. Έτσι, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι που παίξαμε
Είναι πιο έτσι εσωστρεφές και πιο έτσι, ξέρεις, έχω τα προβλήματά mm-hmm. μου και αφήστε mm-hmm. με, έτσι. Mm-hmm. Ενώ το δεύτερο ήταν πιο εξωστρεφές, πιο εδώ είμαι και κοιτάξτε με. Αυτό που χτυπιέστε, δηλαδή, ναι. Είναι πιο το εξωστρεφές ή το εσωστρεφές. Πάει και στο δύο. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να χτυπιέσαι από, πώς το λένε, από έρωτα. Από έρωτα ή από, ξέρω εγώ, που σε άφησε. Ή από τη χιλόπιτα. Ναι. Ναι, αυτό που λέει, πάρω τι θέλεις, παλιά τζίξερο. Καταπληκτικά. Πες μου κάτι. Άμα δεν γνωρίζεις ένα κιθαρίστα και χορεύεις για πρώτη φορά μαζί του, ναι. Πώς συντονίζεστε? Βασικά, ο κιθαρίστας αρχίζει να παίζει και εγώ θα πρέπει να αναγνωρίσω ποιο ρυθμό μέσα από όλους τους πιθανούς ρυθμούς του φλαμένκο παίζει και να καταλάβω πού αρχίζει και πού τελειώνει το μέτρο και μέσα σε αυτό μπορώ να αυτοσχεδιάσω. Αυτό αν είσαι έμπειρη. Ναι. Αν δεν είσαι, τι γίνεται? Δεν μπορεί να κοιτάει και ο κιθαριστής. Υπάρχει, να, ναι. βλέπει ακριβώς που είσαι, να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα, λίγο... Ναι, ο αυτοσχεδιασμός είναι και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Και αν υπήρχε και τραγουδιστής, θα υπήρχε τρίγωνο αυτοσχεδιασμό. Mm-hmm. Ας πούμε, όταν τραγουδάει ο τραγουδιστής, δεν μπορώ να κάνω πάρα πολύ φασαρία, γιατί θα... Πρέπει να είσαι... Δηλαδή, κάνεις περισσότερο με τα χέρια. Ναι, και... ακριβώς. Έχεις κάνει και κάποιο ταξίδι στην Ισπανία, έτσι? Έχω πάει, ναι, για πολύ λίγο. Μετεκπαίδευση. Όχι, όχι, είχα πάει για ένα συνέδριο για τη δουλειά. Και χόρεψε κιόλας, έτσι. Χόρεψε. Παρακολούθησα κάποια μαθήματα, ήταν καταπληκτικά. Τα πουλάμε το τούφελί μου, έτσι είναι, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε σαν πληροφορία και εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί να σας ρωτήσουμε? So actually, if you're looking for a very romantic date this coming Sunday, you can come see us at Bar Lola. That's an excellent idea. Dartmouth at 8 p.m. And you should reserve early. Πολύ, πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Λοιπόν, να ανεβούμε εμείς εδώ για να σας πούμε λίγο πιο κοντά. Βέβαια. Για να ανεβούμε πάνω στο... Έλα στη μέσα μας, Άνθονι. Να πούμε... You can come with us. Can we all sit here? Because I'm... Oh, yeah. No, it's fine. It's fine. Okay. Επειδή μας λένε ότι έχουμε δύο λεπτά... Δύο λεπτά. Και πάνω σε αυτά τα δύο λεπτά, μετά θα κάνουμε και το... Πώς θα είναι, το wrap-up, όπως λέμε. Mm-hmm. Δεν θα χορέψουμε rap. Λοιπόν, να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή, όπως την είχε ετοιμάσει η Στέλλα, και από ό,τι μου είπε στη μέση της εκπομπής, είχε ετοιμάσει κάτι πολύ, πολύ elaborate και τους το χάλασα εγώ. Καλά, αλλά... σε συγχωρώ για πρώτη φορά, εντάξει. Ήθελα να πω ότι, αλλά μου είπε η Στέλλα ότι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, όχι πασαλιμανιώτικα, μου είπε Θεσσαλονικιώτικα. Θεσσαλονικιώτικα, περάσαμε πολύ, πολύ ωραία. Ήταν υπέροχα. Και... Εσείς τι λέτε? Και... What do you think? Do you have a good time here? We have a good time. Be honest. It was a beautiful, beautiful experience for me, first of all, to dance. Of course. Oh, I took some pictures. The pictures will be on Facebook. The pictures will be on Facebook. Oh, yeah. Και επίσης να ευχαριστήσω και όλους εσάς, να ευχαριστήσω κυρίως τη Στέλλα, η οποία έκανε τόση πολύ δουλειά. Έκανε, εντάξει. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά της και της τη χαλάσαμε με τα δικά μας τα αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βγήκε καλό όμως. Βγήκε καλό. Θα μας πούν οι τηλεθεατές, έτσι. Μπορείτε να μας αφήσετε τα comments σας στο Facebook ή να πάρετε τηλέφωνο ή να στείλετε γράμματα. Τέλος πάντων, με όποιο τρόπο μπορείτε. Όπως είμαστε πριν, όταν τελειώσει η εκπομπή, θα βγάλουμε και μια φωτογραφία για να τη βάλουμε στο Facebook. Βεβαίως, αναμυστική, βεβαίως. Έτσι είναι. Λοιπόν, ladies and gentlemen, thank you so very much for being with us tonight. Our show has come to an end. I hope the rest of the week will be a very nice one for you and for your family. Do not forget that our lovely couple here play every Sunday at Bar Lola. Bar Lola, το οποίο είναι στη Συμβολή. Dartmouth and Commonwealth Avenue. Στο Back Bay, στις 8 η ώρα. So, up until then, we would like to say good night to all of you. Thank you so very much for seeing us. Βεβαίως, και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε το πρόγραμμα και τους καλεσμένους μας. Και θα τα πούμε πάλι σύντομα στο μέλλον. Στο εγγύς μέλλον. Δεν ξέρω τώρα, εγγύς, μακρύ, θα τα πούμε πάντως. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Πάστε καλά. Thank you so very much. Good night. Καληνύχτα. Good night.